Μία από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις εμπορίας βρεφών και παράνομων υιοθεσιών, με δράση τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και διάφορους νομούς ανά την Ελλάδα, όπως Αττική, Αγρίνιο, Τρίκαλα, Κατερίνη, αλλά και στο εξωτερικό, κατάφερε να εξαρθρώσει η Ελλάς. Σε μια τόσο κλειστή κοινωνία, εμπορία βρεφών και τρομερό. Σοκαριστικό, βέβαια. Χθες το πρωί στα Χανιά, σε μια καλά συντονισμένη κοινή επιχείρηση μεικτών κλιμακίων του οργανωμένου εγκλήματος, τους ΔΟΕ Αττικής, του τμήματος της Εθνικής Αρχής Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, με τη συνδρομή του τμήματος Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων και την επιχειρησιακή συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων και του αστυνομικού τμήματος Κισάμου, συνελήφθησαν 6 φερόμενα μέλη της οργάνωσης. Λίγες ώρες μετά, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας, συνελήφθησαν 2 Ρουμάνες την ώρα της παράδοσης βρέφους, ενώ το βράδυ στη Θεσσαλονίκη πιάστηκε Γεωργιανή, που είχε ρόλο εντοπισμού και μεταφοράς στα Χανιά υποψηφίων θυμάτων. Στο κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην πόλη των Χανίων, από όπου φέρεται να δρούσε η εγκληματική οργάνωση για τουλάχιστον μία δεκαετία, η αστυνομική έρευνα συνεχίστηκε και σήμερα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, εγκέφαλος της ιατρικής εγκληματικής οργάνωσης, όπως την περιγράφουν αστυνομικές πηγές, φέρεται 73χρονος γνωστός μαευτήρας γυναικολόγος, ιδιοκτήτης κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά. Ηγετικό ρόλο είχε 44χρονος κλινικός εμβριολόγος, επιστημονικός διευθυντής του κέντρου, ενώ στην οργάνωση συμμετείχαν μία 44χρονη γραμματέας και υπεύθυνη προγραμμάτων παρένθετης μητρότητας, μία 37χρονη Ρουμάνα, υπάλληλος γραφείου του κέντρου, μία 41χρονη Ελληνίδα βιολόγος, βοηθός εμβριολόγου, μία 28χρονη Μέα, μία 41χρονη υπάλληλος γραφείου σε θεραπευτικό κέντρο και μία 38χρονη Γεωργιανή. Κλονίζεται κάπως η εμπιστοσύνη των ζευγαριών που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά, πιστεύετε, απέναντι στους γιατρούς και στον χώρο των γιατρών? Όχι, πιστεύω ότι όποιος πραγματικά θέλει να κάνει παιδί θα το κάνει, ανεξαρτήτου συνθήκων. Τα αποτελέσματα της πολύμηνης αστυνομικής έρευνας σοκάρουν. Ο γυναικολόγος φέρεται να κατήφθηνε γυναίκες να εντοπίζουν αλλοδαπές από τη Βουλγαρία και τη Γεωργία που βρίσκονταν σε δυσχερή οικονομική θέση, με σκοπό να πουλήσουν τα οάρια τους ή να χρησιμοποιηθούν ως παρένθετες μητέρες έναντι αμοιβής. Τα μέλη του κυκλώματος φέρονταν να έχουν εξασφαλίσει σπίτια σε διάφορα σημεία των Χανίων, όπου υπέθαλπταν τις γυναίκες που κυοφορούσαν, ώστε να βρίσκονται σε ελεγχόμενο και αποκλεισμένο περιβάλλον. Το κόστος για τους παραγγέλλοντες γονείς ανά πρόγραμμα παρένθετης μητρότητας ανέρχονταν στις περισσότερες περιπτώσεις από 70.000 έως 100.000 ευρώ, ενώ σε ιδιάζουσες περιπτώσεις μη σύνομων περιστατικών καταγράφηκε και κόστος που έφτανε τις 120.000. Φυσικά είναι σοκαριστικό. Οτιδήποτε γίνεται και έχει σχέση με τα παιδιά είναι σοκαριστικό. Από τον Δεκέμβριο του 2022 μέχρι σήμερα καταγράφηκαν 71 διαφορετικές γυναίκες, από τα σώματα των οποίων αφαιρέθηκαν οάρια ως επιτοπλίστων αλλοδαπές, 98 γυναίκες θύματα εμπορίας ανθρώπων, οι οποίες τέθηκαν υπό εργασιακή εκμετάλλευση ως παρένθετες μητέρες, οι οποίες παρέμειναν εποπτευόμενες και αποκλεισμένες από το οικογενειακό τους περιβάλλον μέχρι να γεννήσουν, 13 περιπτώσεις μη σύνομων περιστατικών για διαδικασία απόκτησης παιδιού μέσω προγράμματος παρένθετης μητρότητας και 14 σπίτια που είχαν εξασφαλίσει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για την προσωρινή διαμονή των παρένθετων μητέρων. Ενδεικτικό της έκτασης της παράνομης δράσης του κέντρου είναι ότι προσέρχονταν για απόκτηση παιδιού ζευγάρια από όλο τον κόσμο ή μοναχικοί άνδρες που δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις απόκτησης αυτού, γνωρίζοντας ότι οι απευθυνόμενοι στην κλινική αυτή θα υπερκεραστούν τυχόν νομική, ηθική ή άλλη σκόπελη.